Πώς έγινε και πολλές από τις προσωπικές σου σχέσεις κατέληγαν περίεργα. Ο άλλος παραλίγο επέγραφε εσύ για τον άλλον παρέτημα σε φυλακή, με τον άλλον τσακωμός, με τον άλλον εκεί, με τον άλλον τον πλάκο στο ξύλο. Εσύ το τράβαγε ο οργανισμός σου. Όχι, θα σου πω κάτι. Εγώ από μικρό παιδί στερήθηκα τον πατέρα μου. Και όταν έκανα σχέσεις, το πρώτο πράγμα που έβλεπα μπροστά μου ήταν πρώτο ο πατέρας μου, μετά ο φίλος μου και μετά ο σύντροφός μου. Okay. Και γιατί γινόταν μετά έτσι? Γιατί είμαι πολύ καλή ψυχή. Και σε πιάνανε κοτσού. Και με πιάνανε κοροϊδό. Ακριβώς. Όμως, θα σου πω κάτι. Που είναι αυτή που με πιάσανε κοροϊδό και που είμαι εγώ τώρα. Ενώ για το στυλ δεν μπορώ να σου πω. Μάθαμε διάφορους άντρες εξαιτίας σου. Ενώ για το στυλ δεν μπορώ να σου πω το ίδιο πράγμα. Για το στυλ όχι. Και πιστεύω ότι ο στυλ ήταν ο μεγαλύτερος ερωτάς σου. Έτσι νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Πιστεύω ότι τον βοήθησε και με βοήθησε πάρα πολύ. Τον αγάπησε και με αγάπησε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή αυτό. Είναι και κύριος ο στυλ. Έγινε ένα τέλος. Είναι και κύριος ο στυλ. Υπήρχε ένα τέλος. Ένα τέλος το οποίο έπρεπε να γίνει. Ναι, αλλά αν ξαναγυρίζαμε έτσι τη ζωή, ο άντρας που σε σημάδεψε πιο πολύ. Πέρασε πολύ καλά με το στυλ. Ίσως αν ξαναγύριζα το χρόνο πίσω και κάποια λάθη δικά του ή δικά μου τα μαζεύαμε, ίσως να είμαστε και μαζί πάλι. Υπάρχει κανένας αλάνθαστος? Όχι. Όχι. Κατάλαβα γιατί το είπες. Δεν υπάρχει. Οπότε τα πράγματα. Αλλά σου είχαν και διάφορα επεισόδια. Ο άλλος τον βρήκε μία και τον πλάκωσε στο ξύλο. Ξύλο κανονικό, τι κλωτσές, μπουνιές, λες, το σακάτεψες, λες, ναι, όταν λες, ήτανε, πάλι, και ήτανε πάλι γιορτές, έτσι. Ήτανε πάλι, ήτανε, ναι, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, είτε... ναι, Χριστούγεννα. Και πώς έγινε Χριστούγεννιάτικα να το βουτήξεις? Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, και όλη μια ρουφιάνα. Και είναι μια καλή κοπέλα. Και μου λέει ότι εγώ με τον άντρα σου είμαστε μαζί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι γλυκιά κοπέλα. Γλυκύτατη. Γλυκύτατη κοπέλα. Και χριστουγεννιάτικα, έτσι. Ναι, μου το κάνει δώρο. Εσύ όμως την έχεις ψηλιαστεί από ό,τι μου έχεις πει. Ναι. Πώς? Παρακολούθησα. Και τον βούτυξες επί του έργου? Όχι επί του έργου. Όχι επί του έργου. Όχι. Όχι, δεν θα το άντεχα. Όχι. Το στούμπηξες εκεί που τον βρήκες ή ότι πρέπει να σπίτι? Όχι, μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο και εκεί έφαγε το ξύλο. Της αρκούδας. Πολύ ξύλο. Και δεν έκανε τίποτα, ούτε άμυνα, ε. Πολύ ξύλο. Πήρες και τίποτα για το... Μα πολύ ξύλο όμως, μιλάω για πολύ ξύλο. Ένα μήνα που είναι για φιένας, τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Τον έδιωξες φαντάζομαι. Βεβαίως. Αμέσως την ίδια μέρα ή τσίμπησες λίγο? Τον άφησα να κάνει πρωτοχρονιά μαζί μου και μετά έφυγε. Γιατί με παρακάλεσε η κόρη μου, λέει, μαμά μου δεν κάνει, μου λέει, αμαρτία είναι, μου λέει, ας κάνουμε μαζί πρωτοχρονιά. Και μετά τον τζάζουμε. Ακριβώς. Πότε ήταν σκυρότερα, τότε ή την άλλη φορά που πέτυχες έναν άλλον με έναν άντρα? Αυτόν τον έδιρες? Όχι. Όχι, ήταν δύο άντρες, ήταν δύσκολο. Τι να δύρω. Τι έπαθες εκεί? Με ψυχικό τρελελά. Τα σπασα όλα μες στο σπίτι, βγήκαμε στον δρόμο και φώναζα. Βοήθεια. Βοήθεια. Δηλαδή, ναι. Βοήθεια. Και αυτός μας έδινε μια χαρά το παλικάρι, έτσι, δηλαδή... Μια χαρά και πηγαίναμε και για γάμο με το παλικάρι, αυτό. Θέλω να πω, στα σεξουαλικά του τέτοια ήταν... Μια χαρά. Ναι. Πολύ καλός. Απ' έδινε σούκο. Ναι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Όχι, υπάρχουν, δεν είναι. Στη ζωή μας, τι να κάνουμε. Ήξερα, στην από, δεν το ήξερα. Σέπιασε... Ο άλλος που παρασύρισε στη φυλακή γιατί υπέγραφες και εσύ κορώ... Πας και υπογράφεις πιταγές αλωνό, ρε, πας καλά, ρε. Είδες, δεν πάω καλά. Μα αυτό σου λέω μετά, σου φταίνει η άλλη. Όχι. Αυτός μου φταίει. Αυτός φταίει. Τι να έκανα. Εκεί χαίστηκες επάνω σου, έτσι. Με τα συγχωρήσεις. Εκεί να σου πω κάτι. Είδα ότι τελικά τα χρήματα δεν μας προσφέρουν τίποτα. Ένα ωραίο φορεματάκι, ένα ωραίο παπουτσάκι. Ναι, αλλά όταν πάβεις να έχεις αξιοπρέπεια, δεν υπάρχουν χρήματα. Και αυτός δεν είχε αξιοπρέπεια.